Γεια σου, γεια σου. Πάμε πολύ γρήγορα να δούμε τι θα κάνουμε, ποιο είναι το σημερινό μας θέμα. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι το κλειδί. Το δικό σου κλειδί. Δεν χρειάζεται να επιλέξεις κλειδί, γιατί θα δεις πώς θα γίνει, τι θα ανοίξουμε. Θα επιλέξεις 1, 2, 3, 4 decks. 1, 2, 3, 4. Ποιο από αυτά τα decks αρέσουν. Το πρώτο είναι αυτό εδώ πέρα. Θέλω να το δεις λίγο από κοντά. Να το. Εντάξει. Πολύ ωραία. Χρώματα, πολύ ιδιαίτερα. Το δεύτερο φανταστικό μας deck είναι αυτό εδώ. Το βάζω εδώ. Το τρίτο είναι, όπα, συγγνώμη, το τρίτο είναι αυτό εδώ, για να μπερδευτούμε. Εντάξει, αυτό είναι το τρίτο deck, με το μάτι στη μέση, που βλέπει τα πάντα. Και τι άλλο έχουμε, και το τέταρτο deck που είναι εδώ. Το κλειδί λοιπόν, το δικό σου προσωπικό κλειδί, τι ανοίγει. Τι θέλει να σου πει, τι θέλει να σου πει λίγο για το πεπρωμένο σου, αγγίζοντάς το λιγάκι έτσι, τι θέλει να σου πει για την πορεία σου, ποιο είναι εκείνο το κλειδί που μπορεί να ξεκλειδώσει κάποια πράγματα για εσένα, αλλά και για τη ζωή και και για την πορεία σου, και για τη ζωή σου, ναι, και για τον δρόμο σου, για τη διαδρομή σου στη ζωή αυτή, σε πολλά πολλά πράγματα τα οποία έχεις ανάγκη αυτή την περίοδο να ακούσεις. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Εντάξει. Και ξεκινάμε. Ας τα πάρω αυτά εδώ στην άκρη. Ένα. Δεν το. Μισό λεπτό. Πώς θα τα βάλουμε. Όχι, θα τα βάλουμε προς το τέλος. Αυτό είναι το τέταρτο. Αυτό είναι το τρίτο. Και αυτό είναι το δεύτερο. Ξεκινάμε λοιπόν. Το κλειδί σου. Για να δούμε τι ξεκλειδώνει. Μην ξεχάσετε. Δείτε τα shorts, δείτε και τις υπόλοιπες αναλύσεις, κάνε εγγραφή και πολύ σημαντικό να ενεργοποιήσεις το καμπανάκι στο όλες οι ειδοποιήσεις. Γιατί κάνουμε όμορφα πράγματα εδώ, έτσι δεν είναι. Για να δούμε τι ξεκλειδώνει, για να δούμε τι ξεκλειδώνει, για να δούμε. Σε διάφορα επίπεδα. Ωραία. Κάρτες αυτές, αυτό το deck εδώ βλέπω, αυτές οι κάρτες έχουν μία δύναμη εδώ. Έχουν μια αποφασιστικότητα έτσι, δηλαδή κοιτάξτε να δείτε και έχουν ένα δυναμισμό. Ωραία, λοιπόν, παπ, παπ, παπ. Ω, ακούγεται και το φλαπ εδώ, μια χαρά. Μία. Δύο. Τρεις. Οπ, πετάχτηκε. Τέσσερις. Απίστευτο, πετάχτηκε. Δεν είναι κακό, αλλά εκεί που πήγε, κάτσε να τα φέρω και κοντά, θέλω να τα βλέπεις, εντάξει, να τα βλέπεις εδώ κοντά, για να δεις αυτές οι τέσσερις κάρτες θέλω να σου πω. Λοιπόν, και αυτή εδώ πέρα η κάρτα, η οποία είναι το τέσσερα ξυφών. Παρατήρησε το. Εδώ έχουμε έναν υπότι ξυφών. Εδώ έχουμε μία βασίλισσα πεντάκτηνο. Εδώ έχουμε ένα 9 πεντάκτινο και εδώ έχουμε ένα 4 ξυφών. Εννοείται, δεν πάω να σε κάνω τώρα αναλυτή ή αναλύτρια ταρό. Τι σου έρχεται όμως. Τι θέλει να σου πει ο ποιητής, ποιο είναι το κλειδί εδώ πέρα, ποια είναι τα κλειδιά σου. Είναι ένας υπότης, άρα έχεις μια αποστολή. Να σε βοηθήσω λίγο κι εγώ. Είναι μια βασίλισσα που σημαίνει ότι έχεις μια ωριμότητα σκέψης, είτε άντρα είτε γυναίκα. Υπάρχει ένας άνθρωπος που σε βοηθάει, γυναίκα δηλαδή, συγγνώμη. Ένα νέο πεντάκτηνο το οποίο σημαίνει μια κατάσταση συγκεκριμένη που ζεις και βιώνεις και δείχνει και κάποια πράγματα για σένα. Και έχουμε και ένα τέσσερα ξυφών. Τέσσερα ξυφών λοιπόν. Ξύφι, γη, ξύφι. Πάμε να το δούμε. Πάντα ένας υπότης και ειδικά ο υπότης ξυφών έχει να κάνει με την ένταση. Έχει να κάνει με την ορμή μας. Έχει να κάνει με το δυναμικό. Έχει να κάνει με την ομιλία. Έχει να κάνει με την επικοινωνία. Έχει να κάνει με τη φιλοδοξία μας. Έχει να κάνει με τα θέλω μας και τις επιθυμίες μας σε αυτόν τον κόσμο. Να είναι κλειδί. Να σε οδηγήσω στο επόμενο. Ένα δεύτερο κλειδί είναι μία βασίλισσα πεντάκτηνο. Η βασίλισσα πεντάκτηνο είναι μία βασίλισσα γης. Είναι μία βασίλισσα σταθερή, δυνατή,
γλυκιά, συμπαθητική, ικανότατη, έχει πάρα πολλές ικανότητες. Μιλάμε τώρα ζώδια ή ζώδιο ή οροσκόπος. Είναι ψύχρεμη. Αλλά κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να γίνει ψυχρή, απροσπέλαστη και ξυνισμένη. Ένα πεντάκτηνο. Αυτό είναι ένα δεύτερο κλειδί. Έτσι. Πάμε στο τρίτο κλειδί. Ένα εννέα πεντάκτηνο. Τι σημαίνει, ρε παιδιά, το εννέα πεντάκτηνο? Εννέα, εν, νέο, κάτι καινούριο. Σημαίνει απομόνωση. Σημαίνει ότι άφησε με, μ' αρέσει εκεί που είμαι. Μη με ενοχλείς. Κάνω τη δική μου ζωή. Επικεντρώνομαι στο να έχω μια οικονομική ασφάλεια. Ένα επαγγελματικό όνομα. Να κάνω κάποια πράγματα στη ζωή μου. Να σταθώ στα πόδια μου. Να προχωρήσω μόνη μου. Και είτε από επιλογή, είτε επειδή έλαχε. Έγινε. Να, ένα τρίτο κλειδί. Το τέταρτο κλειδί είναι το 4 ξυφών. Το 4 ξυφών πάντα μιλάει για την ηρεμία του μυαλού, την ηρεμία της ψυχής, για ξεκούραση. Μιλάει για την πολεμίστρια ή τον πολεμιστή που ναι μεν ξεκουράζεται, αλλά όταν χρειαστεί είναι έτοιμος. Έτοιμη να ξανασηκωθεί και να πολεμήσει και να προχωρήσει. Θέλει ηρεμία μυαλού. Ποιο είναι το συμπέρασμα το οποίο βγαίνει από εδώ, σαν ιστορία? Να το πάω λίγο ανάποδα. Όλα τα κάνουμε. Στα ταρό μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Μπορούμε να πάμε σύριακά, να πάμε ανάποδα, να κάνουμε συνδυασμούς. Το κλειδί σου είναι: θέλω την ηρεμία μου. Μη με ενοχλεί κανένας. Δεν θέλω να ακούω βλακίες. Για να μην πω κάτι άλλο, γιατί θα με κόψει το YouTube γι' αυτό. Έχει ένα πολύ ισχυρό φίλτρο, γενικά τώρα το YouTube, πολύ ισχυρό φίλτρο για τις βομολογίες. Λοιπόν, δεν αντέχεις άλλο. Ο κόσμος έχει κουράσει. Έχεις πιεστεί. Έχεις περάσει πολλά. Έχεις δυσκολευτεί. Αλλά αυτό το 4 ξυφών σου λέει ότι ξεκίνα πρώτα από την, να ηρεμήσει το μυαλό σου. Να ηρεμήσεις εσύ ψυχολογικά μέσα, μέσα σου δηλαδή, ώστε και ψυχικά και νοητικά να έρθει μια ισορροπία. Να έρθει η γαλήνη. Αυτό θες. Πώς θα το πετύχεις αυτό? Με απομόνωση. Καλά, και αυτό λέγει απομόνωση. Αλλά εδώ όμως μιλάει για μια απομόνωση που είναι είμαι καλά. Περνάω μόνος μου καλά, περνάω μόνη μου καλά, έχω την ελευθερία μου, κάνω ό,τι θέλω, βγαίνω όποτε θέλω, δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν και δεν έχω κανέναν να με ζαλίζει. Να μου λέει πού πας, τι κάνεις, ε? Θα μου πείτε, μα εγώ είμαι σε σχέση. Μα αυτό, ναι, οκ. Okay. Σίγουρα. Αλλά μέσα σου η επιθυμία σου είναι αυτή. Να μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θέλεις εσύ, να φτιάξεις το δικό σου βασίλειο, ό,τι σημαίνει αυτό για τον καθένα. Έρχεται λοιπόν η βασίλισσα τώρα εδώ. Η γης που είπαμε ότι είναι σοφή, δυνατή, γνωρίζει, ξέρει. Γιατί εδώ έχουμε 4 κλειδιά τα οποία συνδυάζουμε. Και λέει αυτή η βασίλισσα ότι κοίταξε να δεις. Θέλω την απομόνωση, γιατί η βασίλισσα γης είναι λίγο απομονωμένη. Σημαίνει δηλαδή ότι okay, έχω φτιάξει το δικό μου βασίλειο, το δικό μου κόσμο, στον οποίο δεν θέλω τόσο πολύ εγώ να βγω στον έξω κόσμο, γιατί με κουράζει. Γιατί δεν θέλω. Και έρχεται ένας υπότης, ο οποίος αυτός ο υπότης είναι ένα άλλο κλειδί το οποίο μιλάει για την αποστολή σου, το κλειδί σου. Και αυτή η αποστολή σημαίνει ότι ξέρεις κάτι, ξεκουράσου, πάρ το χρόνο σου, δες ποιες είναι οι επιθυμίες σου, δες που θες να πας, δες τα με λογική, δες τα με σοφία και τότε φτιάξε ένα σχέδιο που θα το έχεις σκεφτεί καλά για να πας να κατακτήσεις, να ορμήσεις. Η ζωή εδώ πολλές φορές σημαίνει ότι περνάς μέσα. Διαπύρος και σιδήρου. Δες αυτήν την όμορφη εικόνα. Διαπύρος και σιδήρου. Γιατί το ξύφος, εντάξει, είναι από σίδερο ή δεν ξέρω τι άλλο.
Sorry που έχω κάνει μια παύση τώρα γιατί σκέφτομαι. Έχεις δώσει μάχες. Έχεις περάσει από πολλά. Έχεις κουραστεί. Έχεις δώσει το καλύτερο σε αυτό. Έχεις δώσει την ενέργειά σου. Αυτό που σου λέει το κλειδί εδώ της ζωής είναι ότι η ζωή είναι ένας αγώνας. Για σένα. Ένας αγώνας όπου πρέπει να ορμάς, πρέπει να παίρνεις πρωτοβουλίες, πρέπει να κάνεις κινήσεις, σχεδόν πρέπει να κάνεις όλα μόνη σου, να δυσκολεύεσαι, να ματώνεις και να περνάς διαπυρός και σιδήρι. Και θα μου πεις τώρα εύλογα, αυτό τώρα είναι καλό ή δεν είναι. Και ποιος είναι ο σκοπός όλων αυτών, γιατί να γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί να πρέπει να περάσω διαπυρός και σιδήρου, ποιο είναι το κλειδί της υποθέσεως. Και το κλειδί της υποθέσεως, αγαπημένο μου, αγαπημένη μου, είναι ώστε εσύ να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Τελικά να έρθουν οι επιτυχίες, η επιβεβαίωση, είναι η αιστεία εδώ, να έχεις σωστές βάσεις. Το κατάλαβες ποιο είναι το κλειδί που ανοίγει όλο αυτό το μυστήριο γιατί τα περνάς. Για να έχεις σωστές βάσεις, για να έχεις εσύ σαν οικοδόμημα, σαν σώμα, σαν μυαλό, σαν ψυχή, σαν καρδιά, σωστές βάσεις για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Αυτό είναι όλο. Δεν λέω κάτι άλλο. Το αφήνω εδώ, ώστε να υπάρξει και ο αντίστοιχος δικό σου προβληματισμός. Εντάξει. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο deck. Όσοι επιλέξατε αυτό το deck. Δεύτερη επιλογή. Ωραία. Μάλλον μισό λεπτό. Για να δούμε. Πρώτη κάρτα. Μάλιστα. Έχει βγει μια κάρτα. Αυτές οι κάρτες είναι ιδιαίτερες, έχει να κάνει με το πηγάδι. Θα μου πεις, στο ταρό πηγάδι, ναι. Είναι η 22η κάρτα. Το αφήνω εγώ εδώ. Υπάρχουν και οι υπόλοιπες όλες, αλλά είναι, εντάξει λοιπόν. Ενώ οι κάρτες κανονικά είναι 21, εδώ έχουμε 22 μεγάλες αρκάνες. Η δεύτερη επιλογή είναι, εδώ έχει βγει ένας άλλος υπότης πεντάκτηνο. Okay. Εδώ έχει βγει, για μισό λεπτό, ένας βασιλιάς πεντάκτηνο, μάλιστα, και επίσης έχει βγει ένας αυτοκράτορας. Το δεύτερο deck είναι γεμάτο άντρες. Εκτός από την πρώτη κάρτα, όπου προηγείται αυτή η κάρτα και μετά έρχονται όλες οι υπόλοιπες κάρτες. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Ποια είναι η δικιά σου ιστορία? Υπάρχει ένας πατέρας, υπάρχει ένας άνθρωπος όριμος εδώ, ζώδιο και οροσκόπο θα έλεγα, εδώ είναι κρυός κυρίως, εδώ όμως είναι, μπορεί να είναι και η ψυχοσύνδεση, όριμος, κρυός, αλλά ή αλλιώς με ψυχοσύνθεση παρορμητική. Ορμάει έτσι, δύναμη. Λογικός μεν, αλλά από την άλλη μπορεί να είναι και ρυψοκίνδυνος. Ένας βασιλιάς πεντάκτηνο, ο οποίος είναι εκεί ως σταθερό σημείο, γιατί είναι ζώδιο γης, εγώ καιρή, ταύρη, παρθένη, είτε ζώδιο του οροσκόπος. Έχουμε έναν υπότι πεντάκτηνο νεαρότερης ηλικίας, μπορεί να είναι ένας γιος, έτσι, εδώ. Ένα παιδί, μπορεί να είναι ένας φίλος, μπορεί να είναι συγγενής, πάντως είναι πρόσωπα, έχουν βγει πολλά πρόσωπα εδώ. Και εδώ είναι μία κάρτα που μιλάει για εκείνο το πηγάδι, για εκείνη τη δημιουργικότητα και εκείνες τις κινήσεις που χρειάζεται να κάνουμε εμείς. Θέλω να τη δεις αυτή την κάρτα, σαν να κρατάει και κάτι εδώ. Κοίταξε να δεις, με το αριστερό χέρι. Τι είναι αυτό? Εκρεμές είναι. Κρίσταλος είναι. Θυμιατό είναι που βγαίνει καπνός. Και αυτή κοιτάζει προς το μέλλον. Για να βγει από τι, μήπως δίνει κάποιο σημάδι. Θέλω να το δεις, δες εδώ πόσο περίεργο είναι αυτός ο καπνός που βγαίνει
Και αγκαλιάζει αυτός ο καπνός το βουνό ίσως, εκεί που βρίσκεται και κοιτάζει πέρα στη θάλασσα. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Το the well μπορεί να σημαίνει επίσης το να είμαστε, να το, σε μια πολύ 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 ελεύθερη μετάφραση, σημαίνει και το να είμαστε καλά. Σημαίνει ότι να περνάμε καλά. Σημαίνει ότι δίνεις ένα μήνυμα εδώ, ότι κοιτάξτε να δείτε όλοι εσείς, ο σκοπός είναι να είμαστε καλά. Αυτός εδώ η υπόθεση είναι η προστασία. Προστασία σου. Δεν σημαίνει ότι σε προστατεύει από αυτούς, ενώ εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο περίεργη αυτή εδώ. Άλλη σκέψη, άλλα μυαλά, άλλη συμπεριφορά, άλλη νοοτροπία, άλλη κουλτούρα ή δεν ξέρω τι. Αλλά είναι εδώ και συντονίζεται απόλυτα μαζί σου. Ναι, μπορεί να είναι και ένας σύζυγος, μπορεί να είναι και ένας εραστής, μπορεί να είναι και ένας φίλος, μπορεί να είναι και ένας, μπορεί να είναι και ένας αδερφός, έτσι. Σκεφτόμαστε πολύ ανοιχτά. Αλλά αυτοί οι τρεις άνθρωποι όμως εδώ είναι αυτοί που σε έχουν καθορίσει. Γιατί? Αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο είναι μέσα στη ζωή σου. Παίζουν σημαντικό ρόλο. Τι έχει να πει ο καθένας, γιατί εδώ είναι το κλειδί. Εδώ, στο δεύτερο deck, είναι τι έχει να σου πει ο καθένας. Γιατί είναι πρόσωπα και έχουν να σου μιλήσουν. Αυτός εδώ θα σου πει ότι στη ζωή πρέπει να ορμάς καμιά φορά. Η ζωή χρειάζεται ρίσκο, χρειάζεται τόλμη, αλλά χρειάζεται και λογική. Ο αυτοκράτορας έχει περάσει μέσα από πολλά στάδια της ζωής και έχει αποκτήσει πολλές εμπειρίες, έχει μάθει και φυσικά εννοείται έχει μάθει να μάχεται. Ο πεντάκτηνο εδώ, ο βασιλιάς πεντάκτηνος, είναι και αυτός, έχει και αυτός μάθει να μάχεται. Έχει φτάσει σε ένα σημείο ωριμότητας, σοβαρότητας και είναι και τα μηνύματα που έχει να σου πει. Μιλάει για λογική εδώ και εδώ μιλάει για λογική αυτός εδώ. Σου λέει ναι, τα δούμε λογικά. Σου μιλάει βεβαίως για επιτυχίες, σου μιλάει για κοινωνικοποίηση, σου μιλάει και για κύκλο γνωριμιών. Ο υπότης έρχεται να σου υπενθυμίσει τη διαδρομή που έχεις να κάνεις στη ζωή. Ποιος είναι ο προορισμός, πού έχεις να πας. Τι θέλεις να κάνεις αυτή τη ζωή. Θέλεις να περάσεις μέσα από διάφορα στάδια. Πού θέλεις εσύ να φτάσεις. Είναι ο σκοπός. Πάρε, λέει, το χρόνο σου. Αυτός εδώ λέει, πάρε χρόνο. Σκέψου το. Θυμιάτισε, που έχει και μια πνευματικότητα εδώ. Έχει να κάνει με έναν εξαγνισμό, δηλαδή. Για το θυμιατό εξαγνίζει, έτσι. Καθαρίζει, εν πάση περιπτώσει, ή ό,τι είναι να καθαρίσει. Και δες πού θέλεις εσύ να οδηγηθείς, πού κοιτάς το μέλλον. Γιατί βασικά αυτό που κάνεις, αγαπημένη μου, αγαπημένη μου, είναι κοιτάς το μέλλον. Και το κοιτάς και με έναν τρόπο, ας το πούμε, αρκετά με δέος. Για να δούμε εδώ μια κάρτα τι έχει να μας πει από αυτές τις ιδιαίτερες κάρτες. Βαθύτατα μήνυματα. Sorry, αλλά είναι βαθύτατα μήνυματα. Και αυτό που βγαίνει ανάποδα είναι η αντανάκλαση. Πολλές φορές οι καταστάσεις και οι σχέσεις παραμορφώνονται. Πολλές φορές μπορεί να σημαίνει αλλιώς τα πράγματα, συγγνώμη, αλλιώς είναι τα πράγματα, δεν είναι τυχαίο που με έχει πιάσει τώρα και ο λαιμός μου, λοιπόν. Είναι η έκφραση, δηλαδή, και ο λαιμός που θέλει να πει πολλά. Εννοώ δηλαδή ότι μπαίνω κατά κάποιο τρόπο, ας το πω έτσι λίγο, στην ενέργειά σας και σημαίνει ότι έχετε πολλά να πείτε σε πολλούς ίσως, να μιλήσετε σε αυτούς εδώ. Γιατί έχετε γυρίσει και την πλάτη. Έχετε λοιπόν εσείς και λέτε οι σχέσεις πώς πρέπει να είναι. Είναι παραμορφωμένες, λες εδώ. Δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι. Έχετε έναν εαυτό και γι' αυτό εξαγνίζετε τον εαυτό σας. Εσείς κάτι κάνετε τουλάχιστον. Και δεν μένετε σε λόγια εδώ ή σε κατήχηση. Αλλά όμως αυτή η αντανάκλαση δεν σας βοηθάει να δείτε καθαρά αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, πού πρέπει να πάτε. Αυτό που σας σώζει όμως είναι η αυτοπεποίθησή σας.
Είναι το χτίσιμο. Ο αριθμός 22 σημαίνει, είναι, λέγεται στην αριθμολογία, είναι ο μεγάλος χτίστης. Είναι ο μεγάλος αρχιτέκτονας. Ακούγεται λίγο μασονικό, αλλά οι μασόνοι έχουν πάρει όλα τα στοιχεία του Πυθαγόρα και τα έχουν αντιστρέψει. Εντάξει, και τα έχουν οικειοποιηθεί. Όντως το 22 είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας κάνει το 4 μετά, είναι αυτός που χτίζει, που δημιουργεί, που αφήνει πάνω στη γη του από το στίγμα του. Εσύ λοιπόν το κλειδί σου είναι με το δικό σου τρόπο, όποιο τρόπο, να αφήσεις τα χνάρια σου, την πνευματικότητά σου, τις γνώσεις σου, τη διέστησή σου, το διαφορετικό τρόπο σκέψης αν θέλεις, σε αυτή τη ζωή. Αυτό είναι το βαθύτατο κλειδί, αγαπημένοι μου και αγαπημένοι μου. Αυτό θέλει να σου πει. Χτίζω, αλλά χτίζω με έναν απροσδόκητο τρόπο, όπου η άλλη κοινωνία, το οικοδόμημα, δεν το πιστεύει. Δεν πιστεύει σε μένα. Αλλά όμως, έχεις τη δυνατότητα να κάνεις πράγματα τα οποία εσύ θες, γιατί έχεις γυρίσει την πλάτη, έχεις αφήσει το παρελθόν και έχεις προχωρήσει. Και προχωράς. Και έχεις τη δυνατότητα, πρόσεξε, και έχεις τη δυνατότητα να προχωρήσεις, να κάνεις οτιδήποτε είναι αυτό που θέλεις εσύ. Εντάξει. Ωραία. Βαθύτατο και αυτό. Σαν έννοια δηλαδή κλειδιού. Πάμε στο τρίτο. Τρίτο κλειδί. Ωραία. Ωραία. Έχουμε καλό ανακάτεμα εδώ. Φαίνεται, ακούγεται έτσι, το καταλαβαίνετε λίγο. Έχει βγει ένα 8 ξυφών. Το κρατάω είτε ανάποδο είτε όρθιο, η έννοια είναι ακριβώς η ίδια. Έχει βγει ο ήλιος, σαν δεύτερη κάρτα. Σωστό. Επίσης, έχει βγει το 6 μπαστούνι, μάλιστα. Και επίσης έχει βγει και βγαίνει και το 3 πεντάκτυλο. Θέλω να τα δεις εδώ. Ποια είναι η ιστορία εδώ? Έχουμε το 8, τον ήλιο, το 6 και το 3. Το 6 μπαστούνι έχει μια πολύ ωραία αποτύπωση εδώ, εικόνα. Θέλω να τη δείτε αυτή, αυτές οι εικόνες, μάλλον ένα λεπτό. Θέλω να τις δείτε αυτές τις εικόνες. 8 ξυφών, οι φυλακές μας. Η φυλακή εδώ, στεναχώρια, νιώθεις έναν εγκλωβισμό. Εδώ υπάρχει ένα κομμένο φτερό. Αν υπήρχε μια άλλη κάρτα εδώ πέρα με ξύφι, θα συμπλήρωνε την εικόνα, γιατί είναι αλληλένδετες εδώ οι εικόνες. Ο ήλιος, μια πανέμορφη, ιδιαίτερη, πρωτότυπη, ιδιαίτερη κάρτα του ήλιου, τι σημαίνει. Σαν χρώματα τέμπερα, στα οποία λιώνουν και προχωράνε. Έτσι σαν ριάκι. 6 μπαστούνι, που το 6 μπαστούνι σημαίνει και η νίκη και η ελπίδα, και δες εδώ και τα χρώματα, οι λεπτές αποτυπώσεις των χρωμάτων, των γραμμών εδώ, σαν βαγκόνγκ είναι. Και το επόμενο εδώ πέρα, 3 πεντάκτυλο. Χτίζω, δημιουργώ, κάνω, φτιάχνω. Στην ουσία λοιπόν, αγαπημένοι μου, αυτό το οποίο θέλει να σου πει εδώ είναι πού πρέπει να πας, πού πρέπει να φτάσεις, τι πρέπει να κάνεις με προορισμό για να βρεις τον ήλιο σου. Το κλειδί σου εσένα είναι ο ήλιος. Άρα εδώ μιλάμε, να σου το πω λίγο διαφορετικά, για τον ήλιο σου. Μιλάμε για το φως μέσα σου. Μιλάμε για το κλειδί το οποίο σου δίνει φως. Φως στη ζωή σου, αγάπη στη ζωή σου, ζεστασιά στη ζωή σου, λάμψη,
Όταν είμαι λάμψη, δεν είμαι μόνο λάμψη λόγω δημοσίου προσώπου κτλ. Πώς θα βγω από τη φυλακή μου είναι η όλη ιστορία. Πώς θα βγω, θα απελευθερωθώ. Πώς θα κάνω το επόμενο βήμα. Πώς θα φύγω από όλα αυτά τα οποία με δεσμεύουν, με ενοχλούν και δεν με αφήνουν να πάω το ταξίδι που θέλω να κάνω και να δημιουργήσω, να χτίσω, να κάνω και να βρω την αξία μου και να κάνω αυτά τα οποία θέλω. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Το κατάλαβες πώς γίνεται. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και για να δούμε. Ένα λεπτό. Ζευγάρι. Όρθια θέση. Η ευτυχία είναι. Το κλειδί σου, η ιστορία σου, η μοίρα που φτιάχνουμε εμείς, το πεπρωμένο μας, είναι αυτά εδώ. Ο αριθμός 21, για να δω. Ναι. 21 εδώ. Εντάξει. Με έναν ιδιαίτερο απροσδόκητο τρόπο, γιατί είναι το 10, 1, 11 δηλαδή και 21. Εντάξει. Βέβαια, ναι. Λοιπόν, βέβαια, στα λατινικά αυτό εδώ διαβάζεται ως το 19, που φτάνουμε στον ήλιο. Αλλά με μια πιο ελεύθερη μετάφραση, να το πω έτσι, των λατινικών γραμμάτων, μας κάνει και το 21. Λοιπόν, το ζευγάρι. Όρθια θέση, ευτυχία λοιπόν. Εκπλήρωση επιθυμιών, επιτυχημένες σχέσεις και συνεργασίες. Εκεί είναι που θες να πας. Στην ουσία αυτό το αφήνεις πίσω, δίνεις αυτή τη δομή και θέλεις να προχωρήσεις και να πετύχεις και να κάνεις πράγματα στη ζωή σου με το έξι μπαστούνι που σου δίνει νίκη, δύναμη, να προχωρήσεις, έτσι. Οπότε η νίκη, η αξία σου έρχεται με το να βρεις κατεύθυνση, να βρεις τον ήλιο σου, να βρεις συνεργασίες, ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν, ζευγάρι, έτσι, μπορεί να είναι μια σχέση, ένας όμορφος γάμος, όμορφες καταστάσεις, μια πολύ ωραία οικογένεια. Όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία σου δίνουν αυτή τη δυναμική. Πολύ καλό. Ωραία. Δεν λέω κάτι άλλο, το μαζεύω. Στο επόμενο. Τέταρτο ντεκ, τέταρτη επιλογή. Το κλειδί. Το κλειδί που ανοίγει για σένα πόρτες και πέφτουν εδώ και τη βγαίνει ένας ακόλουθος πεντάκτημα. Πολύ καλή κάρτα. Αισιόδοξη. Νέα, όμορφα νέα ανακοινώσεις, μια προσφορά ίσως, μια πρόταση συνεργασίας, επαγγελματικά, επαγγελματικές εξελίξεις, χαρά, οικονομικές συναλλαγές, φίλοι. Αυτό είναι καλό σαν ένα γενικό μήνυμα όμως, που ανοίγει έτσι το τέταρτο ντεκ. Και πολύ ωραία εικόνα, πολύ ωραίες κάρτες αυτές. Πανέμορφες κάρτες. Μην ξεχνάς τα shorts, έτσι. Και φυσικά μην ξεχνάς την εγγραφή και το καμπανάκι μας. Για πάμε. Πρώτη κάρτα. Τι έχουμε εδώ? Ένα τρία πεντάκτυλο, μάλιστα. Δεύτερη κάρτα. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε μία αυτοκράτηρα. Έχουμε μία 10 κουπά. Πάρα πολύ ωραία κάρτα. Και τι έχουμε επίσης? Και έχουμε και ένα 7 ξυφών. Μισό λεπτό, γιατί η υπόθεση, όταν κάπνιζα σήκωνε τσιγάρο, πλέον το έχω κόψει εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που σηκώνει εδώ τώρα είναι λίγος καφές. Τι γίνεται εδώ, παιδιά? Για πάμε να το δούμε μαζί. Ελάτε, γράψτε και εσείς από κάτω τι μπορεί να σημαίνει για εσάς. Έχει ενδιαφέρον. Γράψτε. Πείτε την άποψή σας. Μην πάει το μυαλό σας σωστό, λάθος, ξέρω, δεν ξέρω. Αφήστε ελεύθερο τον εαυτό σας. Αφήστε ελεύθερη την ψυχή σας, το υποσυνειδητό σας να πάρει το μήνυμα. Τρία πεντάκτηνο, η αυτοκράτηρα, 10 κούπα μη ευτυχία, ας το πούμε, και το 7 ξυφών. Πάμε να δούμε. Τρία πεντάκτηνο.
Μια ιδιαίτερη κάρτα. Καλή κάρτα. Έχουμε μια αυτοκράτηρα, πολύ δυνατή. Μισό λεπτό να κάνει καλό zoom. Σαν να είναι και από άλλη εποχή, λίγο πρασινούλα εδώ, τι γίνεται. Γιατί το πράσινο θέλει να δείξει το άνθισμα, στο πούμε, της φύσης, με ένα μυστικό εδώ ρουνικό σύμβολο, που είναι στον... έχει και το σκύπτρο εδώ, όλα δεν είναι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μια πανέμορφη εικόνα, το όλοι μαζί, με τις διάφορες φάσεις της Σελήνης. Αυτή εδώ πέρα είναι ο ήλιος και η Σελήνη. Δείτε το. Πώς το λένε, νέα Σελήνη, πανσέλινος, λίλιθη, σκοτεινή Σελήνη και το κλείσιμο της Σελήνης. Και 10 κούπα που είναι από τις καλές κάρτες, από τις ωραίες κάρτες. Και ένα 7 ξυφών. Έχει αφήσει εδώ, σιγά σιγά αυτός την κάνει. Φεύγει, αφήνει το λύκο μόνο του ή το σκύλο μόνο του. Τον εγκαταλείπει. Έχει φορτώσει τα υπόλοιπα σπαθιά και φεύγει. Είναι κάτι της προδοσίας βεβαίως. Και όχι μόνο, βέβαια, πάντα τα εφτάρια έχουν μία διπλή έννοια. Είναι η δυσκολία του εφταριού, γιατί τα εφτά έχουν δυσκολίες, έχουν απαιτήσεις. Από την άλλη όμως το εφτά, επειδή είναι ένας ιερός αριθμός, δείχνει την ευλογία. Την οικογένεια, τη δύναμή σου και την ωριμότητά σου, την προστασία σου, αλλά και την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Και το τρία πεντάκτηνο δείχνει την οικογένεια, το διδάσκω, το μαθαίνω σε κάποιους άλλους ή μαθαίνω και εγώ, γίνομαι και εγώ μαθητής. Μια πολύ καλή δουλειά, μια πολύ καλή επικοινωνία, μια πολύ καλή συνεργασία ή σε έχουν ως έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης. Ποιο είναι το κλειδί εδώ? Για μισό. Ποιο είναι το κυρίως κλειδί εδώ πέρα? Αυτό. Γι' αυτό κράτηρα. Η δύναμη. Η αναγέννηση. Η σταθερότητα. Η ολοκλήρωση. Το ξέρω που θα πάω. Η αυτοπεποίθηση. Ότι γνωρίζω. Ότι δεν μασάω. Ότι έχω δύναμη. Ότι έχω ολοκλήρωση. Και η κάρτα η οποία βγαίνει εδώ πέρα είναι τα φτερά. Να το. Τα κλειδιά σου λοιπόν εδώ, αυτά εδώ πέρα τα οποία έχουν βγει. Γιατί και το φτερό σημαίνει επικοινωνία, θετικές αλλαγές, ελευθερία, μηνύματα κτλ. Είναι πολύ θετικά. Το κλειδί σου είναι η αυτοπεποίθηση. Το κλειδί σου είσαι εσύ ο ίδιος σου ο εαυτός. Το κλειδί εδώ είναι η επιτυχία που έχεις με το να γίνεις ένα αγαπητό πρόσωπο. Ένα πρόσωπο αποδοχής, ένα πρόσωπο αγαπητό. Και ναι, δεν χρειάζεται να ανησυχείς, διότι η προδοσία είναι πολύ μακριά. Έχεις όλα αυτά τα οποία σε προστατεύουν. Δες εδώ. 1, 2, 3, 4. Τέσσερα κλειδιά, ας το πούμε, τα οποία σε προστατεύουν από αυτό, το οποίο ναι, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι σε προδώσαν. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάρουν από εσένα ή να σε μειώσουν ή να πάρουν την αξία σου, αλλά όμως, έλα μου, δεν μπορούν να το κάνουν. Γιατί? Γιατί έχεις προστασία. Γιατί έχεις όλα εκείνα τα οποία εσύ χρειάζεσαι και έχεις τη δύναμη να προστατευτείς. Όλη αυτή εδώ πέρα επικοινωνία είναι συναίσθημα, λογική, αυτοπεποίθηση, νίκη. Και αφήνω φήμη, κακές γλώσσες, να το πω έτσι, κουτσομπολιά, προδοσίες, ανθρώπους που θέλουν μόνο να πάρουν από εμένα και να μην μου δώσουν αξία. Το άλλο επίσης σημαίνει απομονώνω αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα να μου προσφέρουν. Γνωρίζω που θα πάω, ξέρω τι θα κάνω, έχω απίστευτη δύναμη και απίστευτη αυτοπεποίθηση, ξέρω πολύ καλά, τίποτα δεν με σταματά, δεν μασάω, δεν πέφτω.
Θέλω να ξέρω αν σου άρεσε και αν σου άρεσε γράψε μου κάτω από αυτό το βίντεο γενικότερα ποια είναι η άποψή σου και τι πιστεύεις για αυτό το ρίξιμο. Αν ήταν κάτι το οποίο ικανοποιεί τις προσδοκίες σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.